το σκορ του σημερινού αγώνα του Παναγιώτη Γιαννόπουλου. Να μας πει δύο λόγια για το παιχνίδι. Ξεκίνησαμε πάρα πολύ καλά. Αυτός ήταν και ο στόχος μας. Να μπούμε δυνατά από το πρώτο λεπτό και έτσι και κάναμε. Πιστεύω μας βγήκαν τα γκολ. Μας βγήκαν οι φάσεις, μπορούσαμε να βάλουμε περισσότερα. Πήραμε το τρίποντο και είμαστε χαρούμενοι. Τώρα με το κύπελο την Τετάρτη θα το διεκδικήσετε το μάτς? Σίγουρα. Στόχος μας είναι και το κύπελο. Κληρωθήκαμε με έναν δύσκολο αντίπαλο, γάμα κατηγορία. Αλλά σίγουρα είναι πρόκληση και ίσως να μας δίνει παραπάνω κίνητρο ώστε να διεκδικήσουμε την νίκη και να προχωρήσουμε παρακάτω. Στο δεύτερο ημίχρονο η ομάδα λίγο πιστοχώρησε. Διαχειριστήκατε το αποτέλεσμα για το κύπελο? Ίσως να το κάναμε γι' αυτό, ίσως να κουραστήκαμε. Σίγουρα όταν έχεις προηγηθεί με δύο τέρματα, αυτονόητα ίσως να έχεις το μυαλό σου να κάτσεις λίγο, να περιμένεις, να μην προσπαθήσεις να ρισκάρεις κιόλας. Κάναμε διαχείριση δυνάμεων και σίγουρα καταφέραμε το στόχο μας, πετύχαμε το στόχο μας. Οπωσδήποτε στο 45, άμα έβαζε τον γκολ ο Ρούσος, το παιχνίδι θα παίρνει άλλη τροπή. Σίγουρα το παιχνίδι θα ήταν διαφορετικό άμα έμπαινε το πέναλτι. Δεν μπήκε, έκανε μια πολύ καλή απίκρουση ο Τούλης, ο Λύρος. Ήμασταν τυχεροί ίσως σε αυτή τη φάση και ήρθε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε καλά. It's a long way.